Διευθέτηση από το Υπουργείο Οικονομικών για τις οφειλές των εφημεριών του Μαρτίου θα ζητήσει το Υπουργείο Υγείας, όπως τόνισε σήμερα από τη Λάρισα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, κ. Νίκος Πολύζος. Ο κ. Πολύζος συναντήθηκε με εκπροσώπους των γιατρών τόσο του Πανεπιστημιακού όσο και του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, προκειμένου να βρεθεί λύση στο θέμα των απλήρωτων εφημεριών από τον Ιανουάριο, με αποτέλεσμα να έχει μπει λουκέτο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Για τις οφειλές εφημεριών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου είπε ότι το θέμα έχει λυθεί, ενώ για την διαμόρφωση ενός προγράμματος το λόγο θα έχει η Επιτροπή που έχει συσταθεί από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια. Εμείς καταστήσαμε στους γιατρούς και νονούς ότι το Υπουργείο κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, ούτως ώστε και φάνηκε αυτό με την εξοικονόμηση των πρόσθετων δεδουλευμένων του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, και αυτά τα χρήματα από ό,τι με ενημέρωσε ο διοικητής δόθηκαν ή θα δοθούν γρήγορα στους γιατρούς και στο υπόλοιπο προσωπικό. Να μπορέσουμε να κάνουμε μια διευθέτηση για το πρόγραμμα του Μαρτίου, στα δεδουλευμένα, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, και από εκεί και πέρα να βγει ένα πρόγραμμα με συμφωνία των διοικητών των νοσοκομείων και των ιατρικών οργάνων για το Μάιο, ούτως ώστε το πρόγραμμα επιμέρεσης να ομαλοποιηθεί. Στα πλαίσια αυτά θα συμβάλλει η Επιτροπή που συνέστησε ο διοικητής της ΥΠΕ. Δόθηκαν οδηγίες αυτή η Επιτροπή με συμφωνία όλων να διευρυνθεί, δηλαδή όσον αφορά και στα 5 νοσοκομεία της Θεσσαλίας, αλλά και όσον αφορά τους εκπροσώπους των γιατρών στα συλλογικά όργανα, έτσι ώστε πολύ γρήγορα, υπολογίζουμε περί το μήνα Μάιο, να έχουμε την πρόταση αυτής της Επιτροπής και των διοικήσεων, ούτως ώστε ποιο θα είναι το πρόγραμμα εφημερίας και το πρόγραμμα εφημέρευσης των 2 νοσοκομείων της Λάρισας. Κρίσιμες αναμένεται να είναι αύριο οι συνελεύσεις των γιατρών στα 2 νοσοκομεία της Λάρισας, αφού θα αποφασιστεί τι μέλη γενέστε.